Ξεφυλίζοντας τις σελίδες της ζωής μου, πάντα θα βρεις δίπλα γραμμένη τη λέξη γυμναστική. Θα τη βρεις δίπλα στη λέξη ευτυχία, δίπλα στη λέξη δυστυχία, στη λέξη ελπίδα, πόνος, δίπλα στη λέξη αναγνώριση και τελικά δίπλα στη λέξη βασιλική. Γράφει η Βασιλική Μιλούση. Δεν ισχύει αυτό που έχουμε ακούσει σίγουρα για το δικό σου άθλημα, αλλά και για πάρα πολλά άλλα αθλήματα, ότι στα 18, στα 19, στα 20 ο πρωταθλητής καίγεται, σταματάει ό,τι κάνεις μέχρι τα 20, μετά δεν έχεις μέλλον. Όχι, και μπορώ να το διαψεύσω. Η δική σου ιστορία είναι ακριβώς αυτό. Ναι, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης στο άθλημά μας. Παρά μόνο όταν εσύ θα το νιώσεις ότι δεν αντέχεις άλλο, ότι δεν πάει άλλο το σώμα. Τρία χρόνια σταμάτησες και γιατί επανήλθες? Μέσα μου μέτρωγε ότι νομίζω ότι έχω να προσφέρω κι άλλο, ότι μπορώ να κάνω κι άλλο. Ήταν καταρχήν. Μόνο αυτό ήξερα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η ζωή μου ήταν γυμναστική. Εντάξει, ήταν οι συνθήκες περίεργες που... Σε ποια ηλικία ήταν αυτό? Στα 19 μου. 19 χρονών. Που κατά κάποιον τρόπο με αναγκάσανε να σταματήσω, τέλος πάντων. Ναι, είναι κάτι που με έχει πονέσει πάρα πολύ, γιατί τότε υπήρχε... Δεν ξέρω, ένα άγραφο νόμο ότι όταν μεγαλώνει και φτάνει σε κάποια ηλικία πρέπει να σταματά. Οπότε και εμένα μου είχαν πει ότι ναι, μεν, ευχαριστούμε για την προσπάθεια και για την προσφορά σου, αλλά ξέρει ότι πρέπει να σταματήσει. Βέβαια, ήμουν κατά εξακολούθηση πρωταθλήτρια μέχρι τότε στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Άμα δούμε, έτσι να το δούμε λίγο στιγνά, αν και ο πρωταθλητισμό δεν είναι απαραίτητα νούμερα και μετάλλια, αν δει τι νίκε που έχει μέχρι το 19 και τι νίκε που έχει σήμερα όταν επανήλθε. Ποια θα λέγεις ότι ήταν πιο σημαντικές? Καταρχήν δεν έχουν καμία σχέση. Και γύρισα και ήμουν άλλη αθλήτρια, να πω, και άλλος άνθρωπος, γιατί ήμουν πολύ μικρή μέχρι που σταμάτησα, δεν καταλάβαινα τι έκανα. Η πιο σημαντική για μένα, η πιο δυνατή στιγμή, κάθε φορά που ανεβαίνω στο βάθρο είναι δυνατή στιγμή, αλλά αυτή τη φορά στο Λονδίνο ήταν... Ήταν κάτι ξεχωριστό, γιατί είναι το στάδιο που θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες και για μένα, ας πούμε, ήταν σαν καλό προμήνυμα για τους Ολυμπιακούς. Ναι, για ο εθνικός ύμνος είναι πάντα ασύλληπτη στιγμή. Πώς νιώθεις να αντιμετωπίζεις χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα, η Αμερική και να είσαι από μια χώρα η οποία είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι υπερδύναμη στο χώρο που είσαι εσύ όπως είναι αυτές οι... Παλαιότερα ένιωθα κάπως μικρή μπροστά τους, όσο και αν ακούγεται άσχημα αυτό. Λόγω αντιμετώπισης όμως, έτσι το είχα λάβει. Αλλά τώρα πλέον οι κριτές και ο κόσμος με υπολογίζουν, οπότε δεν το σκέφτομαι καθόλου. Τους έκανες εσύ να τους υπολογίζουν, ναι, έτσι νιώθεις, ναι, ότι τους έδειξες... Έτσι έγινε, ναι, έτσι έγινε και με την πρόοδο μου και βασικά και την παραμονή μου στον χώρο τόσα χρόνια, που με ξέρουν ήδη πολλά χρόνια, και με την πρόοδο που είχα, την καλή πορεία που έγινε μετέπειτα, τους έχω κάνει να με υπολογίζουν. Θέλω να μου πεις λίγο για την μπλούζα είδαμε που φοράς, ότι έχει το χαμόγελο του παιδιού πάνω. Τι είναι αυτό ακριβώς? Έκανα μία κίνηση γιατί ήθελα να κάνω μία προσφορά, ας πούμε, κάπως να προσφέρω. Το χαμόγελο του παιδιού είναι κάτι που με συγκινεί και με ενδιαφέρει πάντα. Δεν είχα άλλο τρόπο να το κάνω, δηλαδή χρήματα, όπως ξέρεις, δεν έχω πολλά ώστε να μπορέσω να τους δώσω.
Και σκέφτηκα να κάνω κάτι τέτοιο με την δική μου προσφορά, να μπορέσω να δώσω και εγώ στα παιδιά κάτι. Και πώς δίνει, τι είναι αυτό που κάνεις? Με την μπλούζα που βγάλαμε, όλα τα έσοδα, το μεγαλύτερο μέρος από τα έσοδα, γιατί είναι και ΦΠΑ και διάφορα τέτοια, θα πάει μέσα στο χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να πάμε λίγο στο βιοποριστικό κομμάτι. Στα δύσκολα. Από πού έχεις εισόδημα? Το μόνο μου εισόδημα πλέον, όχι πλέον, πάντα, τώρα, είναι η Ομοσπονδία. Μου δίνει κάποια λεφτά τα οδηπορικά που λένε. Και με αυτά. Είναι μηνιαίο εισόδημα, το παίρνεις κάθε μήνα αυτό το ποσό, τουλάχιστον αυτό το μικρό ποσό, όποιο και να είναι, το παίρνεις κάθε μήνα? Δυστυχώς τα παίρνουμε ανά μεγάλα διαστήματα. Και τα παίρνετε όλα ή παίρνετε μόνο? Όχι, μέρος από αυτά. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τις συνθήκες εδώ πέρα που είμαστε σήμερα, όπου βλέπουμε και τα άλλα κοριτσάκια προπονούνται, που είναι και αυτά οι μικρότερες αθλητρίες της εθνικής μας ομάδας. Πρέπει να έχει γύρω στους 10 βαθμούς. Έχει πάρα πολύ κρύο σήμερα, ειδικά. Παρακαλάμε να μην έχει κρύο έξω, γιατί μέσα δεν ζεσταίνει. Επιτρέπεται να έχει 10 βαθμούς Κελσίου και να κάνετε προπόνηση σε τόσο κρύο? Όχι, δεν επιτρέπεται. Κανονικά είναι απαγορευτικό. Γύρω στους 22 βαθμούς. Μπορεί να τραυματιστείτε πολύ σοβαρά, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι απαγορευτικό. Και όπως βλέπεις, με τέτοιες θερμοκρασίες δεν κάνουμε και πολύ προπόνηση, γιατί είναι επικίνδυνο. Αισθάνεσαι πιο δυνατή από κάποιες άλλες αθλήτριες που ανταγωνίζεσαι, συναγωνίζεσαι, πες το όπως θες, από κάποιες χώρες που έχουν πολύ καλύτερες υποδομές, πολύ καλύτερη στήριξη, και παρόλα αυτά, παρά τα όσα έχουν, εσύ καταφέρεις να τις κερδίζεις? Εκεί να αισθάνεσαι πιο δυνατή? Πώς νιώθεις? Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά αισθάνομαι δυνατή, γιατί εμείς μπροστά σε αυτά που έχουν οι άλλες χώρες δεν έχουμε τίποτα, απολύτως τίποτα. Και είμαστε όλοι αξιέπαινοι γι' αυτό. Είμαστε πραγματικά δυνατοί. Γράφεις την προσωπική σου στο σελίδα ένα πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό κείμενο. Φαίνεται ότι είναι και έτσι, έχει βγει από καρδιάς. Λες ότι εγώ δεν έζησα παιδικά χρόνια, δεν έπαιξα, πρόσεχα τη διατροφή μου, δεν αισθάνθηκα ξένιασιά όπως άλλα παιδιά. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό? Νομίζω είναι η ζωή του πρωταθλητή. Όποιος κάνει πρωταθλητισμό, περνάει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή από μικρός έχει μπει σε ένα σύστημα που πραγματικά δεν έχω παίξει, δεν ήξερα τι σημαίνει παιχνίδι έξω με τους φίλους, δεν ήξερα τι σημαίνει να γυρίσω από το σχολείο και να πάω να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ όπως τα άλλα παιδιά. Γιατί εγώ έπρεπε να φύγω από το σχολείο, να πάω να φάω κάτι πολύ γρήγορα και να φύγω για την προπόνηση. Και διάβαζα μέσα στα διαλύματα για να μπορέσω να έχω χρόνο, γιατί όταν γυρνάω το βράδυ από την προπόνηση δεν έχεις κουράγιο να διαβάσεις. Το θέλες και το έκανες? Υπήρχαν φορές που ένιωθες ότι δεν άντεχες, αλλά είχες έτσι και λίγο την υποστήριξη, την παραπάνω από τους γονείς, και να σου λένε μήπως να συνεχίσεις, μήπως να πας? Μικρός όταν είσαι και πιέζεσαι, δεν νομίζω να θέλει κανένα παιδάκι να πιεστεί και να κάνει. Τότε πιεζόμουν και ευχαριστώ τους προπονητές μου και τους γονείς μου που με στήριξαν, με τράβηξαν και δεν μ' άφησαν έτσι ούτε να σταματήσω ούτε να φύγω από το στόχο μου. Τώρα θα σου πω ότι δεν θα το άλλαζα με τίποτα. Στην ιστοσελίδα σου έγραψε ένα συγκινητικό κείμενο και ευχαριστείς έναν άνθρωπο, ένα γαλάζιο βλέμμα, όπως λες, που πάντα έψαχνε στην κερκίδα για να σου δώσει δύναμη. Μην το λες αυτό τώρα έτσι. Ναι. Ναι, είναι τα μάτια του μπαμπά μου. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί για μένα, δίπλα, και
Το ήθελε τόσο πολύ αυτό που έκανα και το θαύμαζε, που πραγματικά τώρα θεωρώ ότι αν ζούσε θα ήταν πανευτυχής.